Έχουν με ένα Mercedes CLA 180 και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει. Αν ανοιχθεί κάποια από τις 4 πόρτες, αν χτυπηθεί περιμετρικά από κραδασμό το αυτοκίνητο, εάν γυρίσει το κλειδί στη θέση on, λαμβάνουμε μήνυμα στο κινητό μας SMS με το λόγο της παραβίασης, το τι έγινε δηλαδή, ημερομηνία, ώρα και link Google Maps που μας λέει την τοποθεσία. Επίσης μπορούμε και σε αυτό το αυτοκίνητο να απενεργοποιήσουμε τον κινητήρα μέσω μηνύματος εάν κάτι συμβεί. Λοιπόν, πάμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και ενεργοποιούμε το σύστημά μας. Λοιπόν, έχουμε κραδασμό, θα χτυπήσουμε εδώ. Αφού οπλίζουμε. Οπλίζουμε πάλι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε πόρτα. Και θα ανοίξουμε και το κλειδί. Σαν κάποιος να θέλει να φύγει. Λοιπόν, αφοπλίζουμε και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει στο κινητό μας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτο μήνυμα. Sensor alarm. Από κάτω ημερομηνία 2019, 11ος μήνας, 20 του μήνα, τα λέει ανάποδα, 14 και 6 η ώρα. Sensor alarm είναι όταν χτυπήθηκε το μπαρμπρίζ εδώ πάνω. Λοιπόν, μετά έχουμε, ήρθε νωρίτερα το ACC alarm που είναι ο διακόπτης, ότι άνοιξε στη θέση on, και door alarm ότι άνοιξε η πόρτα. Πάλι ημερομηνία, ώρα και link Google Maps. Έχουμε εδώ προεπισκόπηση αν θέλουμε να το δούμε. Αλλιώς ανοίγουμε το link ολόκληρο. Λοιπόν, μεγενθύνουμε. Λοιπόν, η κόκκινη κουκίδα είναι το στίγμα του αυτοκινήτου. Είναι Ανδριανουπόλεως και Κωνσταντινουπόλεως γωνία. Μέσα στο κατάστημα κιόλας μας δείχνει. Η μπλε κουκίδα είναι αυτή του κινητού. Δηλαδή μας δείχνει πιο σωστά το αυτοκίνητο παρότι το GPS του κινητού. Λοιπόν, τώρα θα το βάλουμε μπρος. Και θα στείλουμε μήνυμα να σβήσουμε τον κινητήρα. Αυτό εδώ είναι το μήνυμα. Ο κωδικός αυτός αλλάζει που βλέπετε. Είναι κωδικός να λειτουργήσει τώρα και να το δείξουμε. Λοιπόν, στέλνουμε το μήνυμα. Βλέπουμε ταυτόχρονα και το αυτοκίνητο. Βλέπουμε ότι το αυτοκίνητο έσβησε. Λάβαμε και επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η διακοπή. Κλείνουμε. Μιζάρι δεν παίρνει μπρος. Να μην το ταλαιπωρούμε. Λοιπόν, τώρα στέλνουμε μήνυμα για επανενεργοποίηση. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλάζει ο κωδικός, έχουμε πει πάλι. Στέλνουμε το μήνυμα. Λάβαμε την επιβεβαίωση, οπότε πάμε να βάλουμε μπρος πάλι. Βλέπουμε παίρνει μπρος κανονικά πάλι το αυτοκίνητο χωρίς να έχουμε check engine, προβλήματα, δεν έχει ανάψει τίποτα. Αυτά.